ακροατές, φίλες και φίλοι, πριν από λίγες μέρες, όπως κάθε χρόνο, 3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Μέρα Ατόμων με Αναπηρία, άναψαν οι προβολείς της δημοσιότητας που φώτισαν κυρίως και φωτίζουν κάθε χρόνο, όσους είναι απόντες όλες τις υπόλοιπες μέρες του χρόνου, για να μας πούν για ακόμα μια φορά τα χιλιοϊπωμένα περί δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, τις πολιτικές τους προτεραιότητες, την ευαισθησία τους για τα άτομα αυτά. Την επόμενη μέρα στις 4 του Δεκέμβρη, που σβήνουν τα φώτα, οι μαθητές με αναπηρία και οι ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι οικογένειές τους συνεχίζουν τον καθημερινό μορφά τους σε όλους τους κρίσιμους τομείς για τη ζωή τους, όπως είναι η εκπαίδευση, η υγεία, η εργασία και όλα τα υπόλοιπα. Με τη σημερινή πολιτική μας εκδήλωση, με θέμα, όπως είπε και η συντρόφισσα, η πρόταση του κόμματός μας για την εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία και την πραγματική ένταξη στη ζωή, θέλουμε να συζητήσουμε για τα καθημερινά σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Προβλήματα φυσικά που το κόμμα μας να έχει θέσει στην προμετωπίδα των διεκδικήσεων, μέσα και έξω από τα θεσμικά όργανα του κράτους, πολύ δημοτικά συμβούλια, ενώ οι δυνάμεις μας, κομμουνιστές φίλοι του κόμματος, σε γονείς και εκπαιδευτικούς, πρωτοστατούν μέσα από τους συλλόγους γονέων εκπαιδευτικών, ώστε να μπουν στο επίκεντρο των αγώνων οι σύγχρονες μορφωτικές ανάγκες των μαθητών αυτών. Θέλουμε με τη σημερινή μας παρέμβαση να αναδείξουμε και τις διαχρονικές ευθύνες που βαραίνουν όλα τα αστικά κόμματα που φύτεψαν από κυβερνητικές θέσεις και με το νομοθετικό τους έργο, τις προτεραιότητες που υπηρετούν, τον συνολικότερο αντιεκπαιδευτικό σχεδιασμό ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση στην ειδική αγωγή. Φυσικά, η πολιτική αυτή η εκπαιδευτική εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική που κινείται πάνω στις ράγες καπιταλιστικής οικονομίας και κοινωνίας, που λογίζει και αντιμετωπίζει τις σύνθετες ανάγκες αυτών των παιδιών ως κόστος. Μιας οικονομίας και κοινωνίας που ο κορσές της είναι πολύ στενός για να χωρέσει και να τις ικανοποιήσει. Επίκειται μάλιστα και νέα νομοθετική ρύθμιση για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Αναφέρθηκε και στις προγραμματικές του Πρωθυπουργού, παραπέρα διαστόματος Υπουργού Παιδείας. Η έως τώρα εγκύκλιοι που έχουν σταλεί στα σχολεία, η μία αφορούσε η πρώτη αρχική το Σεπτέμβριο την παράλληλη στήριξη και η δεύτερη μόλις πριν λίγες μέρες για την τελευταία οδηγίες κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης, προμηνύουν περαιτέρω νοικοκύρεμα προς το χειρότερο της παρεχόμενης ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης. Το νοικοκύρεμα αυτό, ό,τι φαίνεται από το περιεχόμενο των εγκυκλίων, συνολικότερα έτσι, στο πώς κινήθηκαν τα πράγματα με την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, αφορά κυρίως με προτεραιότητα δηλαδή για το Υπουργείο, τους μαθητές που φοιτούν στο Γενικό Σχολείο και έχουν αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με βάση τα δικά του στοιχεία, αφορά το 90% αυτών των παιδιών, αυτές τις κατηγορίες. Κυρίως όμως θέλουμε να επικεντρώσουμε τη σημερινή παρέμβαση στην αιτία των προβλημάτων, γιατί είναι γεγονός από ό,τι δείχνει πείρα ότι στην περιγραφή των διαφόρων προβλημάτων, λίγος πολύ άσχετα με την πολιτική μας τοποθέτηση, τη σκέψη μας κτλ., δεν θα διαφωνήσουμε, θα συμφωνήσουμε δηλαδή, ως προς το να περιγράψουμε το τι προβλήματα υπάρχουν. Εκεί όμως που παρατηρείται και υπάρχει χάσμα, είναι στο να εντοπίσουμε τέλει ποιος ευθύνεται για όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, κατά τη γνώμη μας, ανάλογα με το πώς θα προσδιορίσουμε και την αιτία των προβλημάτων, προσδιορίζεται και η λύση, δηλαδή ο σχεδιασμός. Τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, όπως είναι για παράδειγμα η αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων, τεχνολογικών, επιστημονικής γνώσης, όλης της προόδου που έχει παραχθεί, η αξιοποίηση όλου του επιστημονικού δυναμικού που εμπλέκεται σε αυτό το τομέα, η ανάπτυξη ενός διευρυμένου δικτύου ειδικών σχολείων σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, ειδικές δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης ώστε να καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες. Η δημιουργία συνολικότερα ενός σχολείου που θα μορφώνει και δεν θα εξοδώνει, όπως πολύ όμορφα και δυναμικά φωνάζουν οι μαθητές μας κινητοποιήσει και στους δρόμους. Γιατί μόνο ένα τέτοιο σχολείο μπορεί να γίνει πραγματικά συμπεριληπτικό και να αγκαλιάσει όλους τους μαθητές. Πολύ περισσότερους όλους όσους έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή αναπηρίες. Το βασικό ερώτημα λοιπόν που μπαίνει στο επίκεντρο της συζήτησής μας είναι γιατί, ενώ όλοι διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν οι δυνατότητες αυτές, το δυναμικό, η αιματώδης εξέλιξη, τα ειδικά σχολεία είναι λίγα και ακατάλληλα, στην πλειοψηφία τους υπερπληθεί, επικίνδυνα για μαθητές και εργαζόμενους σε αυτά. Μάλιστα, και σήμερα ακόμα που μιλάμε, το ζήτημα της μεταφοράς, που είναι βασικό και κομβικό ζήτημα για να λειτουργήσει ένα ειδικό σχολείο, είναι στον αέρα, με αποτέλεσμα εκατοντάδες παιδιά με αναπηρία σε όλη την Ελλάδα, είτε να μένουν σπίτι τους, είτε πάλι οι γονείς με δική τους ευθύνη, να αναλαμβάνουν να καλύψουν την ανάγκη αυτή. Η δευτεροβάθμια ειδική εκπαίδευση, η ειδική επαγγελματική εκπαίδευση, είναι επίσης υποβαθμισμένη. Δεν υπάρχουν τα αντίστοιχα και κατάλληλα αναλυτικά προγράμματα, σύγχρονα εργαστήρια, που να μαθαίνουν σε αυτά τα παιδιά σύγχρονες ειδικότητες.
Το αστικό, γιατί το αστικό σχολείο, κατ' όνομα συμπεριληπτικό, είναι αποθητικό για τη συντηρητική πλειοψηφία των μαθητών. Είτε έχουν κάποια δυσκολία είτε όχι. Γιατί πραγματικά αναρωτιόμαστε, δεν προσφέρει χαρά, ικανοποίηση και ολόκληρη μόρφωση. Αντίθετα, δίνει μονομερώς, δίνει μεμονωμέρεια τη γνώση, δίνει έμφαση στις δεξιότητες, είναι εξετασιοκεντρικό ανταγωνιστικό στήρο απέναντι στα γενικά ενδιαφέροντα που πρέπει να έχουν, που έχουν οι μαθητές μάλλον και πρέπει να καλύπτονται από το σχολείο. Είναι ένα σχολείο που αποθεί σχεδόν το σύνολο των μαθητών και κυριολεκτικά είναι εχθρικό για τους μαθητές που αντιμετωπίζουν κάποιο είδους δυσκολία, αναπηρία και παλιλέοντες. Με αυτό το χάσμα μεταξύ των υπαρκτών δυνατοτήτων που είπαμε παραπάνω και της ίδιας πραγματικότητας, αναμετρέπεται καθημερινά όλο το προσωπικό στα ειδικά σχολεία, προσπαθώντας μέσα σε αυτό το σφιχτικό πλαίσιο να προσφέρουν το καλύτερο στους μαθητές τους. Από την άλλη, οι γονείς, οι οικογένειες αυτών των μαθητών, φορτώνονται στην κυριολεξία τις συνέπειες αυτής της υποβάθμισης, μετακυλίεται στις πλάτες τους η ευθύνη, φροντίδας ανατροφής τους, με τη μεγάλη αγωνία που τους βαραίνει και αφορά στο ίδιο το μέλλον τους, όταν οι ίδιοι δεν θα είναι στο πλευρό τους για να τα στηρίζουν. Με αυτή την πραγματικότητα της υποβάθμισης και της υποστελέχωσης αναμετριέται και το προσωπικό στα γενικά σχολεία, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, καθώς οι δομές ειδικής, το προσωπικό δεν καλύπτει τις ανάγκες, ενώ οι εργαζόμενοι σε αυτά είναι σε μεγάλο ποσοστό στην πλειοψηφία του για την παράλληλη στήριξη, αναπληρωτές. Κατά τη γνώμη μας, το ζήτημα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης συνδέεται, όπως άλλωστε και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα, άρρηκτα με το σχεδιασμό της οικονομίας και ποιον αυτή υπηρετεί. Αυτό είναι και ο άξονας σκέψης που μπορεί να απαντήσει στο γιατί και το πώς παραμένουν για χρόνια οξυμένα τα προβλήματα στο τομέα αυτό, και όχι μόνο δεν παίρνει σε τροχιά επίλυσης, αλλά εντοπίζουμε οπισθοδρόμηση παραπέρα όξυνση της κατάστασης. Η όξυνση αυτή μπορεί να μην μεταφράζεται απόλυτα, το να κλείνουν για παράδειγμα ειδικά σχολεία. Η όξυνση μπορεί να αφορά σε αυτό που λέμε διεύρυνση των δυνατοτήτων, αύξηση των αναγκών και στασιμότητα στα τελικά στο τι παρέχεται σε αυτά τα παιδιά, αν υπάρχουν δομές του προσωπικού και παλιλέγοντες. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα και η προοπτική, κατά τη γνώμη μας, του Κομμουνιστικού Κόμματος, η προοπτική εντός των τυχών της κοινωνίας και της καπιταλιστικής ανάπτυξης, αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα παιδιά αυτά. Γι' αυτό και η προβολή της φιλανθρωπίας, του ΜΚΟ, της ΚΙΝΣΕΡ, σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα είναι γενικευμένη και δεν μας εντυπωσιάζει. Είναι πραγματικά ο φερετζές μιας πολιτικής που στόχο έχει να εγκαταλείψει τους μαθητές με αναπηρία, στην ατομική ευθύνη και στην ατομική προσπάθεια. Με το κράτος είτε να μην καλύπτει αυτές τις ανάγκες, είτε να αποτραβιέσει ακόμα και σε αυτές τις ελάχιστες που παρέχει. Ας αναρωτηθούμε όμως και πραγματικά το θέτουμε στο επίκεντρο σκέψης και προβληματισμού. Είναι ελληνικό φαινόμενο αυτή η διαχρονική υποβάθμιση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και τα σημαντικά προβλήματα που την ταλανίζουν? Απαντάμε ξεκάθαρα όχι και δεν το κάνουμε μόνο εμείς, το κάνουμε και τα δικά της επιτελεία. Φυσικά υπάρχουν ανομοιομορφίες από καπιταλιστική χώρα σε καπιταλιστική χώρα. Το γενικό πρόσημο που αποδίδουν και ήδη θέλοντας να αποτιμήσουν και να αξιολογήσουν τα ειδικά εκπαιδευτικά συστήματα σε όλη την Ευρώπη, με τους δείκτες που αυτοί θέτουν και τα δικά τους αστικά κριτήρια, πάντως και με τα δεδομένα όπως τα μαζεύουν και όπως τα ερμηνεύουν, το γενικό πρόσημο που δίνουν δεν είναι θετικό. Καταρχάς να εντοπίσουμε ότι με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, μόλις το 2006, ψηφίστηκε από τον ΟΗΕ η Σύμβαση των Ατόμων με Αναπηρία, τέθηκε σε ισχύ το 8 και η χώρα μας το ψήφισε το 2012. Φυσικά, ακόμα δεν είμαστε αρνητικοί σε οποιοδήποτε τέλος πάντων αστικό εξυγχρονισμό, έστω και αν έρχεται με τόσο μεγάλη καθυστέρηση. Μάλιστα, στο όνομα βέβαια αυτής της θέσμησης, κάθε λογής απολογητές της πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των αστικών κυβερνήσεων, διακηρύττουν και πατάνε σε αυτές τις διακηρύξεις για να μιλήσουν για την ευαισθησία των καπιταλιστικών χωρών, κυβερνήσεων κτλ. Ενώσεων σε σχέση με τα ζητήματα και τα δικαιώματα των αναπήρων. Τελικά όμως αναρωτιόμαστε, αρκεί από μόνη της μια διακήρυξη, μια θέσμηση για να γίνουν πράξη όλα αυτά? Η ίδια πραγματικότητα μας δίνει την απάντηση και είναι ξεκάθαρα αρνητική. Σύμφωνα λοιπόν με τις δικές τους εκθέσεις που αποτιμούν, προσπαθούν να αποτιμήσουν, γιατί υπάρχει ένα χάος, θα πούμε δύο πράγματα σε σχέση με αυτό. Τα άτομα με αναπηρία αφορούν στο 16% του συνολικού πληθυσμού στις χώρες και στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυξητική, όπως το υπολογίζουν και οι ίδιοι, τάση. Εντοπίζουν λοιπόν και οι ίδιοι ότι σε συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας τα εργασιακά δικαιώματα είναι σε καθεστώς διαπραγμάτευσης, υπερβολικά ωράρια εργασίας, διόγκωση της μερικής απασχόλησης και ανεργίας, μείωση των μισθών και συντάξεων. Τα άτομα λοιπόν με αναπηρία, οι οικογένειές τους, αναδεικνύονται οι φτωχότεροι μεταξύ των φτωχών σε επίπεδο εισοδήματος, συνθηκών διαβίωσης και συμμετοχής στην εργασία.
Με βάση λοιπόν τα δικά του στατιστικά στοιχεία, φυσικά με το μέσο όρο υπάρχουν διαφοροποιήσεις, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάζεται το 45% των ατόμων οι οποίοι καταγράφονται ως άτομα με αναπηρία. Στην Ελλάδα το ποσοστό αυτό καταγγελάζει το 36%, ανοίγονται με χαμηλότερους μισθούς. Και βέβαια μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σε αυτή την κοινωνία την οποία ζούμε, οι αφετηρίες δεν είναι οι ίδιες όλων μας, είναι ταξική η κοινωνία, είναι διαφορετικές οι αφετηρίες μας. Ακόμα και σε αυτά τα χαμηλά ποσοστά εργασίας των ανάπηρων ατόμων, προφανώς αυτοί οι οποίοι μπορούν να απασχολήσουν εμπόδια οικονομικά, κοινωνικά κτλ., έχουν καλύτερη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτά τα χαμηλά ποσοστά εργασίας ενδεχόμενα αφορούν και στρώματα που είναι. Πώς θα το πω, είναι. Έμπροστα. Και όχι τα φτωχότερα και τα πιο ασθενείς. Τώρα, σε σχέση με την εκπαίδευση από την έκθεση Ευρωπαϊκού Δικτύου, όχι δική μας. Αναφέρεται λοιπόν ότι παρά τη δέσμευση των κρατών μελών της ΕΕ για την ένταξη συμπερίληψη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και των ανάπηρων ενηλίκων, αυτοί τοποθετούνται είτε σε διαχωρισμένα πλαίσια, περιβάλλοντα, είτε λαμβάνουν ανεπαρκή και κατάλληλη στήριξη στο γενικό πλαίσιο. Σε γενικές γραμμές αποφοιτούν από το σχολείο με χαμηλά ή και καθόλου εφόδια. Σε μεγαλύτερο ποσοστό, όπως είπαμε, είναι άνεργοι, οικονομικά ανενεργοί. Ενώ στην αγορά εργασίας παλεύουν να εξασφαλίσουν τους μισθούς που είναι χαμηλότεροι, τέλος πάντων, για να ζήσουν σε ένα αξιοπρεπές επίπεδο. Ακόμα δηλαδή και με τα εκπαιδευτικά εφόδια στενά, ας πούμε, εντοπίζουν και αυτοί ότι οι άνθρωποι, η ομάδα αυτή των μαθητών, η απόφοιτη, εν πάση περιπτώσει, είναι σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο. Εμείς θέλουμε να εντοπίσουμε επίσης ότι σε σχέση με τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και έχει υιοθετηθεί η ομπρέλα της συμπερίληψης, το συμπεριληπτικό μοντέλο εκπαίδευσης, το ένα σχολείο δηλαδή για όλους, αυτό να ξέρετε δεν υλοποιείται με ενίους όλους. Δηλαδή η διαφοροποίηση ακουμπάει σε όλα τα επίπεδα. Από το αφετηριακό επίπεδο να ορίσω την αναπηρία, πώς το κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζει τελικά ποιος είναι ανάπηρος από την ειδική εκπαιδευτική πολιτική. Από εκεί και πέρα, τι εννοούμε τη συμπερίληψη ο καθένας, και εκεί υπάρχει χάσμα για διαφοροποίηση. Ενώ τα εκπαιδευτικά συστήματα διαφοροποιούνται και σε σχέση με το μοντέλο που ακολουθούν. Για να μην σας αλλήσουμε με τα πολλά στοιχεία και τα δεδομένα, να πούμε χαρακτηριστικά ότι υπάρχει και διάκριση τριών μεγάλων ομάδων χωρών, τέλος πάντων, που έχουν δομημένα εκπαιδευτικά συστήματα με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή, υπάρχει μια ομάδα χωρών που έχει ολική συμπερίληψη, δεν έχει καθόλου ειδικά σχολεία και τάση. Το σύνολο των παιδιών με αναπηρία στα γενικά σχολεία, όπως είναι η Ιταλία, η Νορβηγία και η Σκωτία. Υπάρχουν σειρά κρατών που έχουν το διαθετό σύστημα γενικής και ειδικής εκπαίδευσης, με την πλειοψηφία των μαθητών να πηγαίνει στα ειδικά σχολεία, όπως είναι το Βέλγιο, η Γερμανία, η Ολλανδία και οι πρώην λαϊκές δημοκρατίες, με μια παράδοση που είχαν, θα πούμε ορισμένα πράγματα σε σχέση με τη σοσιαλιστική υποδόμηση. Λοιπόν, και τέλος υπάρχει το συνδυαστικό μοντέλο, δηλαδή υπάρχουν ειδικές τάξεις εντός του γενικού σχολείου. Συγγνώμη, αυτές που έχουν διακριτό σύστημα εκπαίδευσης με προτεραιότητα στην ειδική είναι το Βέλγιο, η Γερμανία και. Α, τα είπα. Και υπάρχει το συνδυαστικό μοντέλο λοιπόν που έχουμε τις ειδικές τάξεις μέσα στο γενικό πλαίσιο σε Δανία, Φιλανδία και Γαλλία. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι εντελώς αχαρτογράφητη, ποιους αφορά δηλαδή πώς φοιτούν με τι όρους κτλ. Και επίσης αχαρτογράφητη για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η επαγγελματική κατάρτιση, η αρχική και αυτή τέλος πάντων που ακολουθεί. Δεν υπάρχουν καθόλου μετρήσιμα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Με αυτή λοιπόν την πανσπερμία εκπαιδευτικών λογικών καταλαβαίνετε κάτω από τη γενική ομπρέλα της υπερίληψης. Φυσικά είναι αδύνατο να κάνεις και μια ουσιαστική αποτίμηση γιατί δεν υπάρχει το ενιαίο έδαφος στο πώς αναλογούμε τα πράγματα, πώς τελικά σχεδιάζουμε την εκπαιδευτική πολιτική, άρα τι αποτελέσματα έχουμε. Φανερώνοντας, το εκτιμούν και οι ίδιοι δηλαδή, ότι το πρόγραμμα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης είναι περισσότερο αποτέλεσμα θεωριών, αφετηρίες δηλαδή θεωρητικής σκέψης και θεωριών, παρά επιστημονικών δεδομένων που βασίζονται δηλαδή στην τεκμηρίωση αποτελεσμάτων ποσοτικών και ποιοτικών για να προκρίνουμε τέλος πάντων το μοντέλο αυτό, τη συμπερίληψη, το να εντάξουμε δηλαδή τα παιδιά σε ένα γενικό πλαίσιο. Οι θεωρητικές αφετηρίες αυτές σε σχέση με το ειδικό σχολείο ή το συμπεριληπτικό σχολείο ακουμπούν πάνω στις γενικές θεωρίες περί κοινωνικού μοντέλου αναπηρίας και του ιατρικού μοντέλου αναπηρίας. Στη μία περίπτωση του ιατρικού μοντέλου, όπως μπορείτε να καταλάβετε, αναφέρονται τα ιατρικά σχολεία, το διακριτό πλαίσιο δηλαδή εκπαίδευσης, και στην άλλη περίπτωση του κοινωνικού μοντέλου είναι το συμπεριληπτικό σχολείο. Σύμφωνα, σύντομα για να μην κουράσουμε, με τη θεωρία αυτή λοιπόν της κοινωνικής κατασκευής της αναπηρίας,
Αυτή η αναπηρία είναι αποτέλεσμα της ίδιας της κοινωνίας. Δηλαδή, κάνουμε μια διάκριση μεταξύ της βλάβης και της αναπηρίας αυτής κατ' αυτής. Η βλάβη έχει μια οργανική βιολογική βάση, τέλος πάντων, και η αναπηρία από εκεί και πέρα είναι αποτέλεσμα της κοινωνίας μέσα στην οποία ζει ο ανάπηρος. Δηλαδή, η κοινωνία με βάση προτεραιότητες, το σχεδιασμό, κατά πόσο αποκράζεται τις ανάγκες του ανάπηρου και τις καλύπτει, αναπηροποιεί ή όχι τον άνθρωπο που έχει το έλλειμμα, την αναπηρία και πάει λέγοντας. Η προσέγγιση αυτή λοιπόν, η κοινωνική προσέγγιση λοιπόν, με βάση αυτή τη θεωρία της κοινωνικής κατασκευής λοιπόν της αναπηρίας, υπάρχει πολεμική απέναντι στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας, καθώς, όπως λένε τέλος πάντων, αντιμετωπίζει τον ανάπηρο ως μη κανονικό άνθρωπο. Δηλαδή κάθε προσπάθεια απέναντι σε αυτό, θεραπεία, εκπαίδευση, έχει ως στόχο να τον κανονικοποιήσει, δηλαδή να το φέρει στα μέτρα του κανονικού ανθρώπου, να αναπληρώσει το έλλειμμα το οποίο αντιμετωπίζει, είτε αισθητηριακό, κινητικό, νοητικό και πάλι λέγοντας. Και σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θεωρία, τα ειδικά σχολεία, τα διαχωρισμένα πλαίσια υπάγονται στην ιατρικοποιημένη αντιμετώπιση ή στην προσφορά εκπαίδευση τέλος πάντων με ιατρικοποιημένους όρους. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι εμείς δεν διαφωνούμε γενικά σαν κόμμα ότι υπήρχε και εξακολουθεί να υπάρχει μια μονομέρεια ότι για αιώνες τέλος πάντων η αστική σκέψη παραπέρα η πολιτική στον καπιταλισμό αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει τους αναπήρους στο κομμάτι αυτό, δηλαδή βλέποντας μόνο το κομμάτι το ιατρικό και καλύπτοντάς το μονομερός, δεν διαφωνούμε. Εμείς διαφωνούμε και λέμε λανθασμένα εντοπίζουν τα αίτια, επικεντρώνοντας μόνο στην επιστήμη της ιατρικής, το πώς αντιμετωπίζει τον ανάπηρο άνθρωπο κτλ., βγάζοντας από το κάδρο την ίδια την κοινωνία. Που, αν θέλετε, αυτή είναι που ορίζει τελικά τις ανάγκες, τα δικαιώματα, παίρνει την ευθύνη να τα καλύψει. Έτσι και στην καπιταλιστική κοινωνία αυτό δεν συμβαίνει. Βγαίνει δηλαδή από αυτό το κάδρο της θεώρησης στο γενικό πλαίσιο που παράγει και αναπεράγει τελικά αυτή τη μονομέρεια που βλέπει τον άνθρωπο, τον ανάπηρο, ως έναν ασθενή και τον αντιμετωπίζει ως τέτοιο. Ακριβώς επειδή λοιπόν δεν δίνει σωστή απάντηση, κατά τη γνώμη μας πάντα, έτσι, του Κομμουνιστικού Κόμματος, και το βλέπουν μονομερός ως προς τα αίτια, δίνεται και μονομερή απάντηση. Δηλαδή πετάγονται πλέον και λέει, μας λείπει το κοινωνικό κομμάτι, η κοινωνία ευθύνεται για όλα, έτσι, στο κοινωνικό κομμάτι. Στην κοινωνική θεωρία της αναπηρίας, άρα στον βαθμό που θα παίρνονται μέτρα κτλ. Κτλ. Ο ανάπηρος άνθρωπος θα μπορεί να ενταχθεί στην κοινωνία ισότιμα. Βγάζοντας από το κάβλο δηλαδή το ζήτημα των συνολικών ανατροπών, ως προς μιας κοινωνίας, δηλαδή στο πώς λειτουργεί. Αν λειτουργεί με το κέρδος, αν λειτουργεί με βάση τις ανάγκες που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, αν τις καλύπτει που πλέον. Θα πούμε και παρακάτω. Κατά τη γνώμη μας τώρα, στο κομμάτι της εκπαίδευσης, δηλαδή η σημαία αυτή που λέει ένταξη, συμπερίληψη κτλ., που σηκώνουν οι κυβερνήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και εδώ οι δικές μας, για τη δική μας, αποτελεί όχημα για την παραπέρα περιθωριοποίηση των μαθητών αυτών και φυσικά αφήνει το μεγαλύτερο αποτύπωμά της στην βαθύτερη ταξική έκφραση σε αυτούς τελικά που ανήκουν σε εργατικές λαϊκές οικογένειες. Η πολιτική αυτή της δίθεν ένταξης, κατά τη γνώμη μας, και την αντιμετωπίζουμε ως τέτοια γιατί είναι κυρίαρχη. Με βάση αυτή αναμετριόμαστε, με αυτήν προκύπτει και ο σχεδιασμός στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Είναι αντιπιστημονική γιατί και αυτή εν τέλει, και εκτιμώντας δηλαδή και τα αποτελέσματά της, δεν διασφαλίζει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την ολόκληρη στήριξη του παιδιού. Μορφωτικά, σωματικά, συστηματικά, παραπέρα για την πραγματική και ουσιαστική ένταξή του στη ζωή. Το ερώτημα λοιπόν, ένταξη ή εγκαιτοποίηση, είναι ψευτοδήλημα κατά τη γνώμη μας. Είναι αντιλήψη δηλαδή που ναι, μεν επενδύονται με ένα επιστημονικό μανδύα, απαλλάσσουν όμως και διευκολύνονται σε κάθε κυβερνήσεις, είτε που πάνε στη μία είτε στην άλλη πλευρά, από την υποχρέωση να ασχοληθούν επιστημονικά με την κάθε κατηγορία χωριστά. Να εξειδικεύσουν την προσέγγιση και στη βάση των δυνατοτήτων αλλά και των ικανοτήτων που έχει ο κάθε μαθητής με αναπηρία, να προσφερθεί όλο το πλαίσιο, να χρηματοδοτηθεί η γενναία, να δοθούν όλα τα μέσα, το προσωπικό κτλ. Κτλ. Αντικειμενικά και οι δύο αντιλήψεις αποστασιοποιούνται από το κύριο και βασικό ζήτημα. Ότι δηλαδή σε αυτή την κοινωνία, αυτή η κοινωνία δεν θέλει, και αυτό δεν μπορεί, να δώσει ολοκληρωμένη και επιστημονική απάντηση για την προετοιμασία και την πραγματική ένταξη των παιδιών στη ζωή. Γιατί την αντιμετωπίζει ως βάρος και κόστος. Εμείς πιστεύουμε ότι κανένα σχολείο από μόνο του, είτε είναι ειδικό είτε είναι γενικό, δεν οδηγεί τους ανθρώπους με αναπηρία στο περιθώριο. Αυτό το οποίο τους οδηγεί είναι μια κοινωνία που δεν θέτει σε προτεραιότητα όλα αυτά τα οποία έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη την ολόκληρη πόλη, την εργασία με δικαιώματα κτλ.
Γιατί κατά τη γνώμη μας, είτε μιλάμε για το αστικό υποβαθμισμένο ειδικό σχολείο, είτε για το αστικό εχθρικό υποβαθμισμένο και ειδικό σχολείο, απουσιάζει ο μαθητής με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και απουσιάζει φυσικά όλο το προστατευτικό πλαίσιο για να καλυφθούν αυτές. Τώρα, σε σχέση με ορισμένα στοιχεία, για να έχετε και μια εικόνα για την πραγματικότητα, αν και η πραγματικότητα στην κεντρική Μακεδονία σε ό,τι αφορά την ειδική εκπαίδευση είναι τραγικά. Δηλαδή έχει σοβαρά προβλήματα εδώ στη δικιά σας την περιοχή. Παρ' όλα αυτά, δεν διαφοροποιείται σημαντικά από την εικόνα που έχουμε πανελλαδικά. Θα σας δώσω δηλαδή ορισμένα στοιχεία για να ξέρετε ότι κινούνται πάνω σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση στρατηγική και με βάση αυτή αφήνουν ακάλυπτα και υπάρχουν κενά που υπάρχουν. Με βάση την δική τους καταγραφή, λοιπόν, τα παιδιά αυτά με αναπηρία ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αφορούν στο 7% του συνολικού μαθητικού πληθυσμού. Από αυτό το 7%, σχεδόν το 90% φυτά στο γενικό πλαίσιο, στα γενικά σχολεία και το υπόλοιπο περίπου 80% στα ειδικά σχολεία. Ο τομέας της διάσωσης, που είναι ο βασικός τομέας, για να πούμε ότι γίνεται η έναρξη. Τίθεται το επιστημονικό πλαίσιο. Ορίζουν δηλαδή τον άνθρωπο πέρα από την ανάγκη του και στη δυνατότητά του. Και από εκεί και πέρα, έτσι, είναι τραγικά, πώς θα το πω, ελληματικός. Δηλαδή, για την πρώιμη διάγνωση, και πρώιμη διάγνωση δεν είναι κατασκευή όταν το παιδάκι έχει γίνει 5 και 6 χρονών, έχει φύγει το τρένο. Τα κατασκευή πρώιμα μπορούν να εντοπίσουν μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, αν το παιδί έχει μια δυσγραφία. Σοβαρότερες όμως, ας το πούμε, δυσκολίες, αναπηρίες κτλ., το πρώιμο κομμάτι αφορά στη γέννησή τους. Δηλαδή, κατά την πρακτική ηλικία, έτσι να υπάρχουν δημόσιες δομές δωρεάν, ώστε το παιδί από τη γέννησή του και από τη στιγμή που με υποχρεωτικές εξετάσεις τέλος πάντων να εντοπίζεται. Εντοπίζεται η αναπηρία, η δυσκολία. Υπάρχουν ορισμένα κτήματα, κέντρα κτλ. Δεν ξέρω εδώ στην κεντρική Μακεδονία τι έχετε, στα νοσοκομεία, στα παιδιατρικά, στα παιδιατρικά τμήματα. Αναπηξιολόγοι δηλαδή, γιατροί δίνουν αυτές τις γνωματεύσεις, με πολύμινες αναμονές φυσικά, η οποία κατάσταση τέλος πάντων οδηγεί και τους γονείς στον χρυσοφόρο πελάτες, τους ιδιώτες γιατρούς. Βέβαια, να πούμε ότι και αυτή η μερική που δίνεται, η χρυσοπληρωμένη κτλ., είναι πολύ υστερή. Δηλαδή, δεν φτάνει να κάνεις μια γνωμάτευση και να πεις η Αγγελική είναι στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό θέλει μια αντιεπιστημονική προσέγγιση που να λέει τι να την κάνω από την Αγγελική που τελικά την εντοπίζω ότι έχει. Είναι στο φάσμα, εν πάση περιπτώσει. Άρα, παίρνουν και το χαρτί αυτό στο χέρι που το έχουν ακριβοπληρώσει και δεν ξέρουν τι να το κάνουν. Το βρεφάκι, δηλαδή, καλώς εχόντων των πραγμάτων, έχει κάνει την πρώιμη διάγνωσή του. Από εκεί και πέρα, οι δημόσιες δομές, οι δωρεάν, ώστε να ενταχθεί αυτό το παιδί σε ένα πλαίσιο που μαζί με τη θεραπεία του, τον λόγο του, δεν ξέρω τι άλλο είναι αναγκαίο, εν πάση περιπτώσει, θα δει και το παιδαγωγικό πλαίσιο τη ομάδα, του χώρου κτλ. Είναι πλήρως, είναι ανύπαρκτο. Λέω για τις μικρές δερφικές ηλικίες, τη μικρή προσχολική ηλικία. Για τους παιδικούς σταθμούς δηλαδή, επί ΣΥΡΙΖΑ, ας το πούμε, έγινε μια κουτσουρεμένη, πώς το λένε, νομοθετική παρέμβαση, η οποία πάλι προέβλεπε ότι αν δεν έχεις ειδικό παιδαγωγό και έχεις παιδί με αναπηρία, μπορείς να, πώς το λένε, να προσλάβεις έναν ιδιώτη βοηθό. Δηλαδή αυτό που έχουν φορέσει τη γενική εκπαίδευση, ας πούμε, την παράλληλη στήριξη και τον ιδιώτη βοηθό, το γενικεύουν και στους παιδικούς σταθμούς. Στα κέντασή η εικόνα είναι επίσης πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω εδώ τι αναμονές έχετε και τι ικανοποιήσει είναι προστελεχωμένα, έχουν αναπληρωτές, κατάλληλα κτίρια κτλ. Να σας πω ένα νούμερο. Κατά το έτος 2021, ας πούμε, που μπορέσαμε να βρούμε στοιχεία δηλαδή, είχε ικανοποιηθεί μόλις το 28,32%. Και τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι τα ζητήματα στελέχωσης, είναι τα ζητήματα κτηριακών υποδομών που σε πολλές περιπτώσεις είναι παντελώς ακατάλληλα για να υποδεχθούν και να κάνουν οι άνθρωποι εκεί τη δουλειά τους. Και ακόμα και τα επιστημονικά ψυχομετρικά εργαλεία, που δεν είναι δεδομένο ότι το Υπουργείο Παιδείας θα τα παραχωρήσει, θα είναι. Πώς το λένε, θα τα προσφέρει σε όλες τις ειδικότητες δωρεάν, ας πούμε, με την ανάλογη ειδίκευσή τους. Τώρα για τα ειδικά σχολεία. Είναι τραγική εικόνα των ειδικών σχολείων. Είναι τραγική εικόνα των ειδικών σχολείων. Ήρθε δηλαδή στην Βουλή ερώτηση δικιά σας για το ειδικό σχολείο. Και δεν ήταν για ερώτηση, ήταν για κατεδάφιση. Διάβαζε την περιγραφή δηλαδή. Ήταν εντατοκοσμικές εικόνες δηλαδή. Και φυσικά αυτή η εικόνα αφορά έτσι. Αφορά όλη την Ελλάδα, δεν αφορά την κεντρική Μακεδονία. Στην Αθήνα, δείτε, που έχουμε κάτι μπαμπάλια κτίρια ερείπια, ας πούμε. Όχι να κάνεις παρέμβαση επιστημονική εκεί μέσα. Για την ασφάλεια των παιδιών δεν ξέρεις αν μπαίνεις και βγαίνεις και θα γυρίσεις σπίτι σου. Υπάρχει όμως και έλλειμμα στις ειδικές δομές. Δηλαδή, ένα στοιχείο σας δίνω για να μην σας αλέσω πάλι με νούμερα. Στις 29 από τις 34 περιφέρειες δεν υπάρχει δευτεροβάθμια ειδική δομή, γυμνάσιο και λύκειο.
Δηλαδή τα παιδιά με σοβαρότερες, ας το πούμε, δυσκολίες που δεν μπορούν να το πούν στο γενικό πλαίσιο, στο 50% των περιφερειών σε όλη την Ελλάδα δεν έχουν πού να πάνε. Μιλάμε τώρα για την υποχρεωτική εκπαίδευση. Δεν φτάνουμε μετά στη. Πάτε το και κάθε το ό,τι νομίζετε. Με το έλλειμμα να υπάρχει βέβαια και στο παιδαγωγικό περιεχόμενο, τα γνωρίζετε, τα αναλυτικά προγράμματα είναι οδηγίες προσαρμοσμένες. Δηλαδή, αν πήρα σε εκπαιδευτικό σε ένα ειδικό σχολείο, κάθεται και διαβάζει τα πανεπιστημιακά του συγγράμματα για να δει τι θα κάνει με την τάξη και τα παιδιά. Είναι πολύ ελληματικό το πλαίσιο. Οι άνθρωποι παλεύουν με δική του προσπάθεια, με δικό του υλικό να στηρίξουν τα παιδιά. Και το, φυσικά το μεγάλο ποσοστό εργάζεται με όρους αναπλήρωση. Να φέρουμε χαρακτηριστικά από τις 50.000 και προσλήψεις που γίνανε μέχρι στιγμής και τα κενά ακόμα παραμένουν, εν πάση περιπτώσει, πάνω από το 50% είναι που εργάζονται στην ειδική εκπαίδευση. Και μιλάμε αυτά που δίνει το Υπουργείο τώρα, έτσι, γιατί δεν είμαστε Υπουργείο, αλλά καταλαβαίνετε ότι με βάση αυτά που δίνουν, πόσο γιγαντωμένα είναι αυτά και με τι όρους γίνεται η ειδική εκπαίδευση. Τώρα, σε σχέση με το γενικό πλαίσιο, δύο κουβέντες. Είναι τα τμήματα ένταξης, είναι η παράλληλη στήριξη. Αυτά είναι οι δύο. Τα τμήματα ένταξης δεν επαρκούν. Ένα νούμερο να σας δώσουμε μόνο. Ζητήθηκε από το Υπουργείο ότι κατά την προπέρσινη χρονιά στείλτε μας ιδρύσεις τμήματων ένταξης με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν. 750 θετικές νομοθετήσεις γίνανε και ιδρύθηκαν στην προηγούμενη διετία μόλις 40 τμήματα ένταξης. Τα οποία από τη στιγμή που δεν ιδρυθούν δεν είναι για τα δεδομένα ότι θα λειτουργήσουν. Προϋποθέτει να στεγαστούν. Και η παράλληλη στήριξη φυσικά που είναι μια πονεμένη ιστορία και το λέμε πονεμένη γιατί πίνουν νερό στη συμπερίληψη και στην ένταξη και σε όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει. Αλλά είναι υγιεινή. Είναι υγιεινή όχι μόνο από το πώς τη στηρίζουν, είναι υγιεινή ως προς το επιστημονικό και παιδαγωγικό κομμάτι. Για να μην σας κουράσω και να μην αναλογώ στην περιγραφή, αν θέλει κάποιος, ας πάρει και το λόγο να μεταφέρει μια εικόνα, γιατί είναι ελάχιστες οι προϋποθέσεις για να προσληφθείς ως παράλληλος. Από τη στιγμή που θα προσληφθείς. Είναι ελάχιστα κάτι επιμορφωτικά σεμινάρια και τα βάζω σε εισαγωγικά, πολλά εισαγωγικά εν πάση περιπτώσει, με τα οποία καλύπτονται αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, οι οποίοι είναι σε καθεστώς αναπλήρωση, αλλά κάθε χρόνο ξεκινάνε όποτε διοριστούν με το παιδάκι, ξεκινάνε την παρέμβαση. Και φυσικά είναι ένας θεσμός που με νόμο της Νέας Δημοκρατίας προέβλεπε την πρόσληψη ιδιώτη βοηθού, δηλαδή ο γονέας πάλι θα το καλύψει αυτό, με τους δικούς του όρους και τα δικά του κριτήρια, και με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ επεκτάθηκε η πρόσληψη του ιδιώτη. Βοηθούν και στα ειδικά σχολεία. Ένας πονεμένος θεσμός δηλαδή από όλες τις απόψεις. Όχι μόνο το πώς καλείται το Υπουργείο που δεν καλύπτεται, το πώς καλείται το ίδιο ο εκπαιδευτικός και εν τέλει τι ευθύνη παίρνουν ήδη οι γονείς στα κενά αυτά και τους λένε αργήσανε προσλήψεις, κανονίστε τι θα κάνετε για να προσλάβετε εσείς. Τώρα εμείς όμως έχουμε μυστικό κόμμα απέναντι σε όλα αυτά. Πρωτοστατούμε στους αγώνες όπως είπα και στην αρχή της ομιλίας μου. Δεν υποτιμούμε κανένα πρόβλημα φυσικά. Τελευταία θεωρούμε ότι αυτός ο αγώνας αποτελεί και προϋπόθεση στον βαθμό που θα μπαίνει και ο κόσμος στο κίνημα της διεκδίκησης, να προσδιορίζονται και αυτές οι σύγχρονες ανάγκες για να μπορούν να βλέπουν το χάσμα, δηλαδή τη βαρύτητα που επικρατεί σε αυτή την κοινωνία. Έτσι, λογίζοντας ότι τους κοστίζουν αυτά τα παιδιά, ότι δεν θα τους αποφέρουμε μετά στην εργασία τα ωφέλη και τα κέρδη που προσδοκούν τέλος πάντων οι εργοδότες. Γι' αυτό είναι και δεύτερης κατηγορίας μαθητές, το αντιμετωπίζουν έτσι. Άρα είναι προϋπόθεση το να μπουν όλα αυτά ως προτεραιότητες, είναι ως προτεραιότητα δικιά μας τέλος πάντων, δεν είναι μπροστά στον αγώνα για να καλυφθούν. Και λέμε φυσικά ότι η κατάσταση αυτή δεν είναι αποτέλεσμα πολιτικής αμπλεψίας, κακού σχεδιασμού ή δικό μας φαινόμενο, όπως είπα και παραπάνω. Η καθημερινή πάλι για όλα όσα έχουν ανάγκη μαθητές με αναπηρία αποτελεί και προϋπόθεση, όπως είπα, για να ανοίξει ο δρόμος για συνολικότερες ανατροπές στην κοινωνία. Οι ανάγκες αυτές του παιδιού με αναπηρία και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι δικαίωμα γιατί απορρέουν από τις σύγχρονες επιστημονικές δυνατότητες, τον πλούτο που παράγεται, τη γνώση, το επιστημονικό δυναμικό. Γνωρίζουμε πολύ καλά λοιπόν και η θεμελιώδης θέση μας, δηλαδή που φωτίζει για την αντίληψή μας, τη δράση μας, για το πώς βλέπουμε τελικά εμείς τους μαθητές με αναπηρία και πώς τελικά διαφρώνουμε και τα αιτήματα πάλι. Είναι ότι οι μαθητές αυτοί συνολικά χρειάζονται θετικά άνεση μεταχείριση. Είναι μαθητές δηλαδή που έχουν διαφορετική αφετηρία από τους υπόλοιπους συμμαθητές τους. Προκειμένου λοιπόν να αναπληρωθεί αυτό το έλλειμμα, η δυσκολία προκύπτει από την αναπηρία και μπορεί να παραμένει και φόβος ζωής για τις πιο βαριές περιπτώσεις, πρέπει να προσφέρεται με ευθύνη του κράτους. Να είναι δημόσια, καθολική για όλους. Παλεύουμε λοιπόν για την εξασφάλιση όλων των επιστημονικών όρων και προϋποθέσεων, ώστε με βάση αυτή την πρόοδο και τις δυνατότητες να προσφέρονται καθολικά στους μαθητές αυτούς. Ένα βασικό ζήτημα είναι η πρώιμη διά
διάγνωση, παρέμβαση, δηλαδή πριν την είσοδο του παιδιού στη σχολική εκπαίδευση, από δημόσια κέντρα, από εκεί πέρα, από όλες τις ειδικότητες επιστημονικές, δεν θα περιορίζονται σαφώς, αλλά θα βλέπουν διευρυμένα ολόκληρα το κάθε παιδί, θα πλαισιώνεται από τις ανάλογες ειδικότητες. Και φυσικά θα πρέπει να είναι υποχρεωτική, να προσφέρεται δηλαδή η έγκαιρη παρέμβαση, για να μπορέσουμε να μετρήσουμε πολλαπλάσια θετικά αποτελέσματα. Παλεύουμε για διευρυμένο δημόσιο δωρεάν δίκτυο όλων των ειδικών δομών, για τα ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης, αλλά και την παράλληλη στήριξη, με τους όρους που πρέπει να παρέχεται για όσα παιδιά μπορούν και την έχουν ανάγκη. Μπορούν να σταθούν στο γενικό πλαίσιο και την έχουν ανάγκη. Με ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να δώσεις βάρος και έμφαση στην βρεφική και προσχολική ηλικία. Προηγούνται της σχολικής ένταξης. Είναι κρίσιμη και καθοριστική η παρέμβαση που προηγείται του σχολείου. Μπορείς είναι θεαματικά θετική και πιο ευεργετική τέλος πάντων η παρέμβαση όταν ξεκινάει από αυτές τις ηλικίες. Προφανώς το προσωπικό πρέπει να είναι μόνιμο, να υπάρχει συνέχεια, να γνωρίζουν τα παιδιά, να είναι στην ώρα τους έτσι. Είναι από τα πράγματα που, τα αναγκαία και τα. Τι να συζητήσουμε τώρα, όλες οι επιστημονικές ειδικότητες, οι παιδαγωγοί, οι ψυχολόγοι, λειτουργοί, λογοθεραπευτές. Σύγχρονα επιστημονικά προγράμματα να υποστηρίζουν και να εξατομικεύουν. Δηλαδή, κάθε αναπηρία. Αυτή είναι η δυσκολία δηλαδή με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Εγώ είμαι στο φάσμα του αυτισμού, αλλά είμαι αγγελική. Εγώ συνιστώ ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό κομμάτι. Έχω μια δική μου δυναμική. Έχω δικές μου ικανότητες και δυνατότητες. Δηλαδή, ακόμα και αυτά τα επιστημονικά προγράμματα που προσδιορίζουν την αναπηρία σε όλο το σώμα. Ολόκληρο θέλω να πω. Η αγγελική είναι αγγελική. Δηλαδή, το τι θα κάνω με την αγγελική. Για να βγάλω ό,τι καλύτερο και να την προετοιμάσω, εν πάση περιπτώσει, να ζήσει όπως πρέπει να ζήσει, πρέπει παράλληλα να υπάρχει το εξατομικευμένο πρόγραμμα που ακριβώς θα εστιάζει σε αυτές τις ικανότητες και δυνατότητες. Γιατί σαν κόμμα βλέπουμε το μέλλον του κάθε μαθητή και την κατάλληλη προετοιμασία του. Λοιπόν, τώρα βέβαια για μας η πλήρη αυτή ικανοποίηση των αναγκών του ατόμου με αναπηρία. Αν και την προϋποθέτει την καθημερινή, πάλι δεν παρετούμαστε από αυτή φυσικά στη σημερινή μας κοινωνία, γιατί πρέπει να προσπάμε κάθε τι που μας ανήκει, γιατί όλο το, ό,τι έχει παραστεί μας ανήκει τέλος πάντων. Όμως πρέπει να ξεπερδεύουμε και με αυτή την κοινωνία και την οικονομία που βάζει φρένο στην πλήρη αξιοποίηση αυτών των δυνατοτήτων για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες. Άρα, όσο αναγκαίος είναι ο αγώνας του σήμερα, τον αφήνουμε στη μέση αν δεν τον μπολιάζουμε το μέλλον μας, που πρέπει να κοιτάξουμε. Και αυτό το μέλλον απαιτεί ριζικές ανατροπές σε επίπεδο κοινωνίας και σε επίπεδο εξουσίας. Για αυτή την κοινωνία λοιπόν παλεύουμε που θα εκλείψει η εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, το κυνήγι του κέρδους. Στην κοινωνία αυτή η πλήρη ικανοποίηση των διευρυμένων αναγκών θα είναι αποκλειστικά υποχρέωση αυτή τη κοινωνία. Θα προσφέρεται καθολικά κάθε τι που παράγεται, αναπτύσσεται και θα επιστρέψει στους παραγωγούς του πλούτου, τους εργαζόμενους, σε ό,τι αφορά πιο συγκεκριμένα τα ζητήματα της εκπαίδευσης, των μαθητών με αναπηρία. Στο πρόγραμμά μας, το πρόγραμμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, κατοχυρώνεται ότι η εκπαίδευση συνολικότερα και ειδικότερα φυσικά θα παρέχεται σε όλα τα παιδιά δημόσια και δωρεάν, κατοχυρώνοντας ευθύνη του κράτους, η πλέρια στήριξη, ανάπτυξη των παιδιών με αναπηρία. Στη δικιά μας αντίληψη, το παιδί, στη σοσιαλιστική κοινωνία τέλος πάντων, θα εξασφαλίζεται πλέρια ένα αναβαθμισμένο δημόσιο και δωρεάν σύστημα πρωτοβάθμιας υγείας. Η παρακολούθηση θα πρέπει να ξεκινάει από τη στιγμή που συλλαμβάνεται το έμβριο, μέχρι. Με όλα τα μέσα, παραπέρα με τη γέννηση του παιδιού, με ό,τι προσφερόμενο μέσο και επιστημονικό εργαλείο υπάρχει, θα εξετάζεται η ίδια ανάπτυξη του παιδιού από τη γέννησή του. Σε περίπτωση διάγνωση, εντοπισμού, κάποια αναπηρία, θα παρακολουθείτε ταυτόχρονα και θα εντάξετε σε πλαίσιο προσχολικό, παιδαγωγική δηλαδή. Θα παρακολουθείτε όμως γιατί δεν παραβλέπω ότι υπάρχει το θεραπευτικό ιατρικό κομμάτι που θα πρέπει να προσφέρεται και να είναι ολοκληρωμένο. Φυσικά θα υπάρχει όλο το δίκτυο δομών ειδικών σχολείων, ό,τι παραπέρα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση για όσα παιδιά το έχουν ανάγκη. Και φυσικά για τα παιδιά που θα είναι στα γενικά σχολεία. Τα δικά μας τα γενικά σχολεία έχουν μια άλλη διαφορετική αντίληψη. Θα κάνω μια άλλη εκδήλωση να το συζητήσουμε σε σχέση με το νέο 12χρονο σχολείο της σύγχρονης γενικής παιδείας. Σε αυτό το γενικό σχολείο πραγματικά θα έχουμε εξασφαλίσει τους όρους για να είναι ένα συμπεριληπτικό σχολείο. Δηλαδή θα είναι ένα σχολείο που θα βλέπει το μαθητή ως άνθρωπο που θα πρέπει ολόκληρο να μορφωθεί, να διαπαιδαγωγηθεί, θα καλύπτει τις λύσεις, ικανότητες, δυνατότητες κτλ. Είναι το σχολείο που θα αγκαλιάσει και το παιδί, που θα αποκλίνει τέλος πάντων, είναι θα μπορεί σε κάποια στενά γνωστικά ή οτιδήποτε άλλο τομείς, θα μπορεί να βρει τον τομέα, εν πάση περιπτώσει, για να μπορέσει να αναπτύξει πλέρια αυτές τις ικανότητες. Θα είναι πραγματικά συμπεριληπτικό το σχολείο. Και φυσικά θα υπάρχει μέρημα για τις βαριές περιπτώσεις των ατόμων με αναπηρία, που αφού εκπαιδευτούν, αφού παρέχει τα πάντα, δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις
Εκεί θα έχει ευθύνη το κράτος, θα είναι σε προστατευόμενο χώρο που θα εργάζεται. Όλο το κομμάτι της ιατρικής, θεραπευτικής φροντίδας, το μέλλον τους, θα ανοίγει και θα βαραίνει η κοινωνία και το κράτος. Να πούμε τώρα μια μικρή, και τελειώνω αυτό, ελπίζω να μην κούρασα. Υπάρχουν θετικά. Έγινε η πρώτη απόπειρα σοσιαλιστικής οικοδόμησης. Και να σας πούμε εμείς τώρα σαν κόμμα, αν και υπάρχει δυσκολία με τα ρώσικα και με το να αποτιμήσουμε τέλος πάντων να μελετήσουμε καλύτερα, είμαστε σε μια διαδικασία να μελετήσουμε την πείρα που έρχεται από τη Σοβιετική Ένωση στην πρώτη της απόπειρας, δηλαδή στο πώς αντιμετώπισαν το ζήτημα της ειδικής εκπαίδευσης και να πούμε ότι αποτέλεσε προτεραιότητα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα αμέσως μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, το 18, δηλαδή καπνίζαν ακόμα. Ήταν σε κατάσταση από τις πρώτες προτεραιότητες, έθεσε σε ευθύνη του κράτους με υπογραφή της Λαϊκής Επιτροπής τέλος πάντων όλα αυτά τα ιδρύματα, τα φιλανθρωπικά που ήταν επί της Αττικής τέλος πάντων αυτοκρατορίας, στον κεντρικό σχεδιασμό του κράτους, στην Λαϊκή Επιτροπή της Παιδείας. Το 19 αποφασίστηκε η αποστολή αυτού του κέντρου, που κοιτάξτε να δείτε, παρά το γεγονός ότι οικοδομούσε σοσιαλισμό και δεν είχε σε έμπειρο επιστημονικό δυναμικό στη βάση αυτό που λέμε διαλεκτικής αντίληψης τέλος πάντων, την ψυχολογία σου. Δηλαδή, δεν έχεις εδραιώσει επιστήμες και επιστήμονες, δεν έχεις παράξει επιστημονικό δυναμικό. Παρ' όλα αυτά, ήταν στις προτεραιότητες ακριβώς επειδή έτσι αντιμετωπίζει ο σοσιαλισμός τον άνθρωπο, η ολόκληρη διαπαιδαγώγηση αυτών των παιδιών με αναπηρία. Ακόμα σας λέω που τα εργαλεία σε εκείνη τη φάση που μιλάμε το 1919, φανταστείτε, ήταν ελάχιστα για να το προσφέρεις. Παρ' όλα αυτά, το έθεσε ως προτεραιότητα. Και μάλιστα, για να δείτε τώρα τηρουμένων των αναλογιών των ιστορικών, έτσι είμαστε 2023 και μιλάμε για τα ειδικά σχολεία και τα ερείπια. Το 1924, λοιπόν, με ευθύνη του πρώτου σοσιαλιστικού κράτους, έγινε συνέδριο για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, που ακόμα και από αστού μελετητές, τέλος πάντων, αναγνωρίζεται ότι ήταν συνέδριο που βοήθησε και τα υπόλοιπα κράτη με μια παράδοση στην ειδική τώρα, έτσι, γιατί η Γερμανία αυτά, είχε μία παράδοση όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, το περιεχόμενο του συνεδρίου για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση το 1924 επηρέασε αποφασιστικά τον αναπροσανατολισμό της ειδικής εκπαίδευσης συνολικότερα στον καπιταλιστικό κόσμο. Υπάρχουν κείμενα, ας πούμε, του Βιγκότσκι που λέει «Θα πάρουμε την τεχνογνωσία της Γερμανίας, γιατί είναι μπροστά οι άνθρωποι τι κάνουν με έναν κινητικά ανάπηρο, αυτοί όμως τον βλέπουν ως εργαζόμενο προς εκμετάλλευση που τον βάλουν για να πω εμείς θέλουμε αυτό το κινητικά ανάπηρο τελικά. Άρα πρέπει στο περιεχόμενο των δικών μας των ειδικών σχολείων να βάλεις αυτή την κατεύθυνση». Και κάνανε άλματα, δηλαδή και στο κομμάτι του κλάδου της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που ήταν αναπόσπαστο στο κομμάτι της γενικής εκπαίδευσης, παίρνανε τη μόρφωση και την εκπαίδευση και μετά μπορούσαν να εργαστούν, ανάλογα δηλαδή και με τη δυσκολία, παίρνανε την ανάλογη εκπαίδευσή τους, ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν στην παραγωγή και στην εργασία. Η πρώτη αυτή απόπειρα δείχνει και το έτος των δυνατοτήτων. Αυτό που περιγράφουμε σήμερα και δεν είναι το ίδιο με εκείνης εποχής. Δηλαδή, σήμερα η σοσιαλιστική οικοδόμηση έχει άλλες αφετηρίες και άλλες δυνατότητες. Μπορεί να καλύψει πολλαπλάσια πράγματα, πολλαπλάσιες. Έχει άλλες δυνατότητες, λέω, σε επίπεδο επιστήμης και σε περιθώριο πρόοδο της γνώσης, τέλος πάντων. Δείχνουν όμως αυτό το μέτρο, το μέτρο των δυνατοτήτων. Εμείς τώρα για αυτή την κοινωνία παλεύουμε. Δεν παρετούμαστε ούτε από τους μικρούς, από τους μεγάλους αγώνες. Την κοινωνία δηλαδή από το παιδί με αναπηρία θα απολαμβάνει αυτή τη στήριξη, γιατί για μας αυτή η στήριξη αποτελεί και μέτρο προόδου, ανθρωπιάς και ευαισθησίας της κοινωνίας. Και σε αυτόν τον αγώνα και με τα μικρά και με τα μεγάλα, ακόμα ψηλώνουμε για να βλέπουμε και λίγο μακριά. Όπου θα φτάσουν τέλος πάντων για να ικανοποιηθούν σε όλο το έργο αυτές οι ανάγκες.